Στον πυρήνα του κυττάρου υπάρχουν χρωμοσώματα. Πιο συγκεκριμένα 46 χρωμοσώματα. Και αυτά τα ταξινομούμε σε ζεύγη. Κάθε χρωμόσωμα λοιπόν έχει, για την ακρίβεια τα ζεύγη, τα ταξινομούμε έτσι ώστε να περιέχουν ανάλογες πληροφορίες. Ωραία. Αυτά τα χρωμοσώματα, αυτά τα δύο χρωμοσώματα, αυτό το ζεύγος χρωμοσωμάτων περιέχει, το κάθε ένα χρωμόσωμα περιέχει και ένα γονίδιο, το οποίο αντιστοιχεί σε μια ιδιότητα. 50% από τη μητέρα και 50% από τον πατέρα. Όπως λέει ο πρώτος νόμος του Μέντε, κάθε φασόλη αποτελείται από δύο γονίδια που ευθύνονται για το χρώμα του περιβλήματος και κάθε φασόλη δέχεται ένα γονίδιο από κάθε γωνία. Εδώ πέρα παίζουμε ναυμαχία. Τοποθετούμε τα κυβάκια σε ένα. Το ξέρουμε το παιχνίδι από παλιά. Τοποθετούμε τα κυβάκια σε ένα ταμπλό και τα παιδιά μεταξύ τους μαντεύουν που έχει βάλει ο αντίπαλος το κυβάκι το οποίο συμβολίζει το καράβι. Και έτσι πρέπει να βομβαρδίσουν όλα τα καράβια ώστε να κερδίσει. Όσο πρέπει να βγάλουμε με 5 αριθμούς το μεγαλύτερο δυνατό άθροισμα, αλλά δεν μπορούμε να επαναλάβουμε αριθμούς, ας πούμε να πάμε 9-8-9, πρέπει κάπως να βγάλουμε το μεγαλύτερο άθροισμα. Ακολουθώντας τα μονοπάτια, δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα να ακολουθήσουμε το μονοπάτι όπως δείχνει εδώ η διαδρομή ή έτσι. Καταλάβατε, χρησιμοποιώντας 5 νούμερα και θέλουμε να πετύχουμε το μεγαλύτερο δυνατό άθροισμα. Ενημερώνω ότι ο υπολογιστής είχε βγάλει 37 το μεγαλύτερο άθροισμα, οι προηγούμενες ομαδάρες όμως που είχαν. Βγάλαμε 39. Βγάλαμε μέχρι και 39, να ξέρετε. Βγάλαμε 39. Έκαναν αρκετές προσπάθειες. Μπορείτε λοιπόν, χρησιμοποιώντας, γιατί αυτό δεν είναι στον υπολογιστή, να κάνετε τα αρτρίσματα 5 νούμερα, παρακαλώ 5. Με σκοπό να βγάλουμε το μεγαλύτερο άθροισμα. Περίμενε, δεν θέλεις όχι, 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 όχι. Θες μόνο αυτά τα 4. Σήμερα στο Δημοτικό έχουμε το παιχνίδι λογικής. Λαμβάνουν μέρος όλα τα παιδιά του Δημοτικού από 1η μέχρι 6η Δημοτικού. Αυτή τη στιγμή είναι η δράση της 1ης Δημοτικού. Έχουμε κάποιες δραστηριότητες οι οποίες αφορούν τα μαθηματικά. Είναι δραστηριότητες δημιουργικές έτσι ώστε τα παιδιά να φτάσουν να κάνουν μαθηματικές πράξεις αλλά χωρίς να το γνωρίζουν γιατί αυτή τη στιγμή διασκεδάζουν. Και είναι μια δράση η οποία συμβαίνει κάθε χρόνο, μία φορά, μία συγκεκριμένη μέρα, όπως είναι και σήμερα. Είμαστε στο σταθμό της μουσικής, ασχολούμαστε με το ρυθμό και τους αριθμούς και συγκεκριμένα με τα κλάσματα, δηλαδή προσπαθούμε να συσχετίσουμε την τέχνη της μουσικής με την επιστήμη των μαθηματικών, συμβάνοντας τα κλάσματα στον ρυθμό. Σας δείχνω δεικτικά το φύλλο εργασίας που θα έχουν τα παιδιά, στο οποίο υπάρχει ένας πίνακας με μουσική και μαθηματική σημειογραφία για τις ρυθμικές αξίες στη μουσική. Και από κάτω έχουμε κάποιες ασκήσεις που αφορά πρόσθεση ομώνυμων και ετερώνυμων κλασμάτων. Το οποίο αυτό μετά θα το κάνουμε πράξη, θα το μεταφέρουμε την αριθμητική σημειογραφία σε μουσική και κατόπιν
στη δίδυ σελίδα θα κάνουμε μια πρακτική εξάσκηση για όσους έχουν προχωρήσει το επίπεδο, προσπαθώντας να παίξουμε ρυθμικά τα παρακάτω μουσικά παραδείγματα. Ναι,